Γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ML Vlog, το οποίο φυσικά και βγαίνει από το σπίτι διότι είμαστε ακόμα σε αυτή την καραντίνα. Δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είμαστε, το μόνο όμως που ξέρουμε και το μόνο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι να μένουμε στο σπίτι. Εδώ έχω παρέα και το Ιωσονάκι. Να μένουμε στο σπίτι και να κάνουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η μαγειρική και ιδιαίτερα γλυκές συνταγές. Επειδή είχα κάνει τις προάλλες ένα live και σας έδειξα ένα υγιεινό σοκολατένιο brown με βάση τη γλυκοπατάτα, το οποίο δεν είχε ούτε βούτυρο ούτε ζάχαρη μέσα τίποτα και σας άρεσε πάρα πολύ, μου στείλατε πολλά μηνύματα γιατί θέλετε να σας γράψω τα υλικά, να τα δείτε, οπότε είπα να σας κάνω ένα πολύ ωραίο βίντεο. Είναι πολύ απλή συνταγή με λίγες θερμίδες, γιατί όσο να είναι μέσα στο σπίτι μας σουλάμε όλη την ώρα, οπότε θέλουμε και κάτι υγιεινό να φάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε να σας δείξω τα υλικά τα οποία θα χρειαστείτε. Για αρχή θέλουμε το βασικό μας θετικό, που είναι μια μεγάλη γλυκοπατάτα πορτοκαλί μέσα, γιατί η πορτοκαλί είναι πιο γλυκιά από την κίτρινη και θα μας δώσει τη γλυκύτητα που θέλουμε στο γλυκό μας, καθώς δεν έχει ζάχαρη. Οπότε προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλα μας τα υλικά. Και επίσης η γλυκοπατάτα είναι και το συστατικό εκείνο που θα δώσει το υγρό στοιχείο του brownie, θα είναι πιο ζουμερό, δεν θα βγει σαν κέικ. Μια μεγάλη λοιπόν πορτοκαλί γλυκοπατάτα, την οποία τη βάζετε στο φούρνο όπως είναι, στους 180 βαθμούς στον αέρα, σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Την αφήνετε να ψηθεί περίπου 40 με 45 λεπτά. Θα τη βγάλετε, θα την αφήσετε να κρυώσει, την ξεφλουδίζετε και μετά με ένα πιρουνάκι τελειώνετε. Και κάποια κομμάτια να μην σας λιώσουν δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα μπει στο μίξερ. Οπότε μετά θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεύρι βρώμης. Μπορείτε, αν δεν έχετε έτοιμο αλεύρι βρώμης, να βάλετε λίγη βρώμη σε ένα μιξεράκι και να τη χτυπήσετε. Μετά θέλουμε 1 τρίτο της κούπας κακάο άγλυκο, 1 τρίτο της κούπας ζάχαρη καρύδας, μισή κούπα αλεύρι λευκό, βιολογικό αν θέλετε, είτε και χωρίς γλουτένι. Μετά 1 τέταρτο της κούπας λάδι καρύδας λιωμένο ή μπορείτε εναλλακτικά να βάλετε και ελαιόλαδο, ό,τι θέλετε. Απλά το λάδι καρύδας δίνει έτσι μια γλυκύτητα παραπάνω, το κάνει λίγο πιο ωραίο κατ' εμέ το συγκεκριμένο γλυκό. Και μετά θέλουμε 1 τέταρτο της κούπας σιρόπι αγάβης ή μπορείτε να βάλετε και μέλι. Και 1 τρίτο της κούπας σταγόνες σοκολάτα. Λοιπόν, αυτά είναι τα υλικά. Πώς το φτιάχνουμε? Πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε όλα τα υλικά και τα βάζουμε μέσα στο μίξερ. Λοιπόν, βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στο μίξερ. Εδώ εντάξει, γέμισε λίγο παραπάνω, είναι οριακό, αλλά τώρα που θα το χτυπήσω θα μαζέψει και θα κατέβει. Όλα τα υλικά εκτός από τις σταγόνες σοκολάτας και τα χτυπάμε. Αφού λοιπόν τα χτυπήσουμε όλα μαζί στο μίξερ και γίνει ένα ενιαίο μείγμα, το βγάζουμε από το μίξερ και το βάζουμε σε ένα μπολάκι και με μία σπάτουλα το ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Η υφή θα είναι αυτή, θα είναι λίγο πιο συμπαγές από ό,τι γίνεται η ζύμη του κέικ. Είναι λίγο πιο συμπαγές γιατί δεν έχει πολλά υγρά στοιχεία μέσα, αλλά στο ψήσιμο η γλυκοπατάτα που περιέχει θα του δώσει μετά αυτό το ζουμερό το οποίο θέλουμε. Αφού το κάνουμε λίγο ακόμα με τη σπάτουλα, σε ένα ταψάκι, εγώ είχα μακρόστενο, ιδανικά αν έχετε τετράγωνο ακόμα καλύτερα, βάζετε αντικολλητικό χαρτί και θα ρίξετε μέσα το μείγμα σας. Στο ενδιάμεσο έχω βάλει το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στον αέρα για να βάλουμε μετά το brownie να ψηθεί, όπου θα το ψήσετε περίπου 35 με 40 λεπτά maximum. Θα το τσεκάρετε με μια δοντογλυφίδα. Δεν θέλουμε να ψηθεί πάρα πολύ γιατί μετά θα γίνει κέικ. Οπότε θέλουμε να ψηθεί λίγο λιγότερο. Και με μικρές κινήσεις θα ρίξουμε το μείγμα. Το οποίο μείγμα, αν το δοκιμάσετε και σκέτο, και πριν το ψήσιμο δηλαδή, έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Γενικά η γλυκοπατάτα είναι ένα στοιχείο το οποίο αγαπώ πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ σε πάρα πολλά γλυκά. Σε πάρα πολλά γλυκά. Σας έχω ανεβάσει και παλαιότερα ένα κέικ με βάση τη γλυκοπατάτα, το οποίο σας έχει αρέσει πάρα πολύ. Το απλώνουμε ομοιόμορφα, όσο γίνεται δηλαδή. Είναι και ένα γλυκό το οποίο είναι γρήγορο. Εγώ το λέω και γλυκό του πεντάλεπτου, γιατί πραγματικά εφόσον έχεις έτοιμη τη γλυκοπατάτα δεν χρειάζεσαι πολύ χρόνο. Οπότε και πολύ τέλειο στην όψη να είναι, μη σε σαγχώνει δηλαδή ότι πρέπει να βγει σον και ντε το πιο σούπερ. Λοιπόν, και από πάνω ρίχνουμε τις σταγόνες σοκολάτας.
και τις πλέζουμε με τη σπατουλίτσα μέσα. Πολύ ωραία. Και βουαλά. Έτοιμο για να το ψήσουμε. Και βουαλά, το πιο νόστιμο και υγιεινό σοκολατένιο brownie με γλυκό πατάτα είναι έτοιμο. Είναι αυτό εδώ, το έχω βγάλει από το φούρνο, το έχω αφήσει να κρυώσει, μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο αν θέλετε να κρυώσει πιο γρήγορα. Και είμαστε έτοιμοι να το κόψουμε. Γιαμ, γιαμ, γιαμ. Ωραίο είναι να το κόψετε σε μικρά τετραγωνάκια. Είναι αυτό εδώ, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είναι ζουμερό μέσα. Έχει κρατήσει υγρασία, κάτι το οποίο το θέλουμε στο brownie. Είναι φανταστικό. Να τη φτιάξετε τη συνταγή, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο ML Vlog.